Γεια σας μαθητές μου, είμαι ο καθηγητής Δίξον και σήμερα θα μάθουμε ότι εφορία και φοροεισπρακτικά μέτρα δεν έχουν μόνο οι άνθρωποι. Έχουν και οι γάτες. Μπορεί να τη γλιτώνουν οι σκύλοι και τα πουλιά. Πιστέψτε με, τους δύσκολους καιρούς της οικονομικής κρίσης, εάν κάνει η Υπουργός Οικονομικών των Γατών λαγάτα καριόλαθ, μαύρο φίδι που τους έφαγε. Της εφορίας είναι έτοιμη με τον προϊστάμενο να ηγείται. Παλιόγατες, σηκωθείτε πάνω. Μην ξαπλώνετε, έχουμε να μαζέψουμε τα λεφτά από τους φόρους. Τι κάθεστε. Και ο έλεγχος αρχίζει. Εδώ βλέπω, γατούλη, ότι έχεις δηλώσει 5 κροκέτες. Εδώ γιατί βλέπω στο πιάτο σου ότι έχεις μόνο 2. Και οι άλλες 15 που είναι εκεί στη γωνία, πού τις βρήκες? Πρόστιμο. Βέβαια οι υπόλοιπες γάτες ένδρομες με άγχος κοιτάνε μήπως και περάσει κανένας ράμπο και τους ζητήσει τα βιβλία. Πόπο, φαντάζεσαι να έρθουν και σε μένα? Φαντάζεσαι? Να, τον είδα, ο Ιφουριακός. Ένα πουλάκι ήταν, πάλι καλό. Τι άγχος είναι αυτό, Παναγία, να το πω μήτα. Όχι, πάλι το ίδιο, τι στρες. Ένδρομη, φοβάται μήπως και εμφανιστεί ο κακός και άσπλαχνος ρουφιανόγατος Αρμάντο Χάτεχ και τις πάρει τους φόρους. Τι νομίζατε, ότι σας ξέχασα, ε? Αχ, λάθος μεγάλο κάνατε. Την ώρα που δώσει την εντολή η κυβερνήτης Δελαγαταθιών, να μαζέψετε τους φόρους, γρήγορα, όλα τα λεφτά τα θέλω. Στο στρατηγό Λοσκλήρος Γάτος να επιτεθεί στις υπόλοιπες γάτες, ο Ντον Ντιέγκο Δελαγάτα μεταμορφώνεται σε τιμωρό του εγκλήματος και υπερασπιστή της δικαιοσύνης. Ολέ! Παρακολουθήσατε, είμαι ο καθηγητής Δίξον και εγκρίνω το βίντεο. Δεν εγκρίνω κανένα βίντεο.